πόνος γίνεται μεγαλύτερος τις ημέρες των γιορτών. Πόσο μάλλον τώρα στην ονομαστική γιορτή του παιδιού που έχασες. Το βράδυ που ξημέρωνε του Αγίου Αλεξίου, πίστεψέ με, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τα δάκρυα τρέχανε μόνα τους. Ο πόνος έρχεται και αναβλύζει και ξεθυμένει με τα δάκρυα. Όταν θα κλάψω, θα κλάψω εγώ. Ο πόνος μου είναι δικός μου. Φανερά δυνατισμένη, προσπαθώντας να κρύψει τη θλίψη της, αλλά με απαράμιλη δύναμη ψυχής, η Βέφα Αλεξιάδου, η γυναίκα που αντιμετώπισε μέσα σε 3 μήνες τη δυσκολότερη απώλεια, το θάνατο των 2 κοριτσιών της, μιλάει για πρώτη φορά για τη ζωή χωρίς την Αλεξία και την Άτζη. Για τις πολυαγαπημένες της εγγονές που σήμερα της δίνουν κουράγιο και για το νέο της βιβλίο που αποτέλεσε ένα φάρμακο για τις δύσκολες μέρες που πέρασε. Θα πάω στο μνήμα, θα ανάψω το καντήλι, θα προσευχηθώ για την ψυχή του παιδιού μου, αλλά θα κοιτάξω να βοηθήσω το παιδί που είναι ζωντανό, τα εγγόνια μου που είναι ζωντανά και τα 2 παιδιά μου, τους 2 γαμπρούς μου. Ο πόνος είναι μέσα στην καρδιά και δεν φεύγει. Μιας μάνας ο πόνος δεν φεύγει ποτέ, παρά μόνο όταν κλείσει τα μάτια της και όταν πάει να συναντήσει εκεί τα παιδιά της. Καλό είναι να φεύγει η μάνα και μετά τα παιδιά, αλλά δεν έχει σειρά. Εδώ είναι ωραία. Φωτογραφίες των κοριτσιών. Να την η Αλεξία εδώ είναι. Και η Άτζη εκεί πάλι με την Αλεξία στο Σάρλοτ, Νόρθ Καρολάινα. Εκεί μαγειρέψαν. Τι χαμόγελο, ρε παιδιά, τι χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο της. Δεν υπάρχει. Βρες μου μια φωτογραφία που να μην είναι το χαμόγελο από το ένα αυτή στο άλλο. Βρες μου μια φωτογραφία. Να, εκεί με τον άντρα της. Δέστε με εκεί με τον άντρα της. Το χαμόγελο τόσο. Τόσο. Ήταν αισιόδοξη η Αλεξία. Πάρα πολύ. Δεν το έβαζε κάτω. Μπορεί μέσα της να πονούσε. Δεν το δείχνε. Ήταν περήφανη σαν εμένα. Γιατί? Γιατί να με λυπούνται. Εγώ δεν θέλω να με λυπούνται. Λυπάμαι εγώ τον εαυτό μου. Είναι δικά μου. Κλείνω την πόρτα μου και εδώ είναι η ζωή μου και ο πόνος μου και όλα μου. Έξω από την πόρτα μου είμαι η Βέφα για όλο τον κόσμο. Που δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν. Και εδώ δες τι ωραία φωτογραφία. Πριν χρόνια πολλά. Και όμορφη. Και εκεί η Άτζη με τον Γιάννη, να εκεί είναι. Η Άτζη ήταν η μεγαλύτερη κόρη σας, η Αλεξία είναι ήταν η πιο μικρή. Ναι, 10 χρόνια διαφορά. 10 χρόνια. Η μία το 60 και η άλλη το 70. Εδώ είναι με τον Γιάννη. Χάλια, πολύ χάλια, πολύ χάλια. Έχει καταρρεύσει. Πάρα πολύ. Η Άτζη έγραφε στίχους, ήταν στιχουργός. Του γράφει όλα τα τραγούδια, αυτή τα έγραψε. Και ο Γιάννης τα έχει κάνει CD. Τώρα ψάχνει να βρει ένα μαγαζί. Να δουλεύει τα βράδια, να τραγουδάει τα τραγούδια της Άτζης, όπως ο άλλος με το περιοδικό, αυτός με τα τραγούδια. Όσο υπάρχουν τα βουνά κι άναβος δίνουν τα άστρα, όσο ουρανός φυλάει τη γη κι η θάλασσα κρύβει η ζωή, εγώ θα σ' αγαπάω. Ήταν στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου όταν η είδηση ότι η Αλεξία Αλεξιάδου δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή έσκασε σαν βόμβα. Αυτά έπρεπε όταν ήταν ζωντανή η Αλεξία έπρεπε να τα πράγματα. Όχι τώρα, τώρα είναι αργά. Κατόπιν εορτής, δεν κάνουνε οι κυρίες και παιδιούς. Τα δάκρυα της τραγικής μάνας δεν είχαν στεγνώσει ακόμη, όταν 3 μήνες αργότερα η δεύτερη κόρη της, η Άτζη Αλεξιάδου, άφηνε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Σήμερα, λίγες μέρες πριν από το μνημόσυνο της δεύτερης κόρης, η Βέφα Αλεξιάδου ανοίγει την καρδιά της και αναγνωρίζει ότι πρέπει να είναι δυνατή για τις εγγονές της. Οπωσδήποτε πρέπει να είμαι εγώ δυνατή και στα παιδάκια, να είμαι χαρούμενη, γελαστή, να κάνω ό,τι μπορώ να κάνω τον καραγκιόζη για να τους τονώνω το ηθικό. Το ίδιο με τους γαμπρούς. Να βοηθάω τον Βαγγέλη στην οποιαδήποτε προσπάθειά του που κάνει και οικονομικά. Και οικονομικά και ψυχικά και όπως μπορώ κατά τον καλύτερο τρόπο.
ξέρεις τι λέω. Να μπορούσα να φύγω τώρα εγώ. Να έρθουν εκείνες πίσω. Μην γίνεται όμως. Οι δύο όμορφες εγγονές της και η γαμπρή της, οι δύο άνδρες που έζησαν στο πλευρό της Αλεξίας και της Άντζης, είναι πλέον οι άνθρωποι για τους οποίους η γνωστή τηλεοπτική μαγείρισα βρίσκει το κουράγιο να συνεχίσει. Ό,τι μου ζητήσουνε, το έχω δηλώσει. Εγώ, παιδιά, από εδώ και πέρα δεν ζω παρά μόνο για σας. Για σας, για τα δύο εγγόνια μου και για τους δύο γαμπρούς μου. Τα κορίτσια μου θα τα συναντήσω εκεί πάνω. Είστε ο άνθρωπος που στηρίζετε τους γαμπρούς σας και τις εγγονές σας. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε γι' αυτό. Και ακριβώς αυτό κάνω. Όταν είσαι εσύ δυνατός και να μην είσαι τόσο δυνατός, προσπαθείς να είσαι πολύ δυνατός. Δηλαδή έχω μια δύναμη μέσα μου την οποία, όπως σου είπα, την αντλώ από τη βαθιά πίστη μου στο Θεό και από την προσευχή μου. Αλλά όσο να είναι, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Σάρκα έχω, πονάω. Είναι δυνατόν μην κάποια ώρα αναλύω με σε δάκρυα και κλαίω μία-δύο ώρες και τρέχουν μόνα τους τα δάκρυα έτσι, χωρίς να κάνω τίποτα, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί τρέχουν τα δάκρυα. Τρέχουν ποτάμι.